Λοιπόν. Συντότι δεν ήταν κανένας Μας παίρνει ό,τι περισσεύει ακόμα από τα λίγα που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες και οι έμποροι, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να περάσει. Δυστυχώς είναι το νομοσχέδιο αυτό, είναι η ταφόπλακα πάνω στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση και από την Τρόικα. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε και μας κλέβουν τα όνειρά μας. Ακούω συνέχεια να μιλάει για ασφαλιστικό. Για ποια σύνταξη? 25 και 30 χρονών παιδιά πότε θα πάρουν σύνταξη? Το σήμερα πώς θα κάνουν οι οικογένειες, πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους? Δεν μας αφήνουν να παράξουμε. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα. Είναι πάρα πολύ σκληροί οι αγώνες που δίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα που έχουμε. Με το ακριβότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη, με το φθηνότερο γάλα που λύθηκε η Δοδόνη. Τέλειωσαν ένα κομμάτι, φάγανε μια σφαλιάρα οι αγρότες. Αυξάνεται φορολογία. Αυξάνεται τώρα και το
ασφαλιστικό. Μας τελειώσανε, πεθάναμε. Και θα πεθάνουν οι αγρότες, θα πεθάνουν και οι άλλοι μαζί. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Μόνο αυτό έχω. Δεν έχουμε μέλλον, δεν έχουμε σήμερα. Όλοι μαζί για να τα αλλάξουμε. Να ξαναπάρουμε τα όνειρά μας πίσω. Πόσο αντέχεις, μαζεύεις, ύστερα που